Καλημέρα σας κύριε Στολτίδη, τι κάνετε? Όλους, καλές γιορτές όλους. Πώς είστε, Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη, σε απεργιακές περιφρουρήσεις του ΟΤΕ. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο βρίσκονται σε πολύμερες απεργιακές κινητοποιήσεις. Αιτήματα? Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, γιατί έχουμε απολύσεις μιας μερίδας εργαζομένων των φυλάκων με την εργολαβιοποίησή τους, και βέβαια τα ζητήματα της συλλογικής σύμβασης εργασίας με την διατήρηση και διασφάλιση αλλά και επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων για το σύνολο του προσωπικού, γιατί αυτή τη στιγμή κάτω από συλλογική σύμβαση εργασίας καλύπτονται λιγότερο από μισή, ενώ οι υπόλοιποι εργάζονται σε μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας και χωρίς σχεδόν καθόλου δικαιώματα. Μάλιστα. Είναι ένα ενιαίο πλαίσιο πάλης, το οποίο παλεύεται από τους εργαζόμενους με μεγάλη αποφασιστικότητα, με μεγάλη συντριπτική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, τη σημερινή. Ήθελα να σας ρωτήσω και να πάμε στο θέμα των ημερών στο εσωτερικό της χώρας, γιατί τα ελληνοτουρκικά είναι στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό είναι το θέμα που διαγωνίζονται κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για το θέμα της ασφάλειας και της επιβολής, της τήρησης του νόμου, θα έλεγα, όχι της επιβολής. Ποια είναι η στάση του ΚΚΕ απέναντι σε αυτό? Είναι μεμονωμένα περιστατικά, όπως λέει η κυβέρνηση, κάποιες έτσι υπερβάλλουσες πράξεις των αστυνομικών, ή είναι κυβερνητική γραμμή και νοοτροπία, όπως καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κατεύθυνση, πρέπει να πούμε συνολικά, της αστικής τάξης να επιβάλλει μέσω της κυβέρνησής της, είτε της προηγούμενης είτε της τωρινής, τις αξιώσεις της για μεγαλύτερη κερδοφορία. Και αυτό, άμα το επιμερίσουμε, είναι πολύ συγκεκριμένο και σε σχέση με την επίθεση στα δικαιώματα των φοιτητών με το σπάσιμο του κατάργηση του ασύλου, και σε σχέση με την συνολική, γιατί αν θέλετε τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει οργιώδης παρέμβαση τρομοκρατική από την εργοδοσία, έχοντας πάρει αέρα στα πανιά της με την κυβερνητική, την ένταση της κυβερνητικής βίας και καταστολής, η οποία ουσιαστικά θέλει να επιβάλλει με νόμο και τάξη τη διευθέτηση των συμφερόντων αυτών κυρίως. Και βέβαια έρχεται σε αθρηστικά σε σχέση με την παρέμβαση που έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί βέβαια εδώ προκύπτει τελικά ποιον εξυπηρετεί ο εκάστοτε νόμος και η νομιμότητα. Οι νόμοι που υπερασπίζονται ήταν το άγαλμα του Τρούμαν προηγούμενα με την προηγούμενη κυβέρνηση που τσακίσαν στο ξύλο τους φοιτητές. Τα συμφέροντα των μεγαλοτραπεζιτών με τα κόκκινα δάνεια για να βάλουν στο χέρι την λαϊκή περιουσία με το ιδιώνυμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια τώρα υπάρχει προφανώς μια σχεδιασμένη στρατηγικά ένταση της καταστολής και των τρόπων και των μεθόδων, η οποία προσβάλλει ουσιαστικά και τα ατομικά δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο ακόμα και την ζωή με τα καινούργια όπλα που χρησιμοποιούνται, για να πει ότι τα καινούργια μέτρα που έρχονται πρέπει να επιβληθούν, είναι όρος ζωτικός για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, και με αυτή την έννοια η κυβέρνηση έχει αναλάβει δράση για να τα επιβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο και έτσι αυξάνει την καταστολή. Γιατί κοιτάξτε τώρα, όλες οι κυβερνητικές διακηρύξεις προεκλογικά, αλλά και οι νόμοι που τα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν από τις εκλογές και μετά από τον Ιούλιο, το πολυνομοσχέδιο καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, το φορολογικό επιβαρύνει περισσότερο τα λαϊκά στρώματα συνολικά, υπάρχουν όλα τα νομοσχέδια ουσιαστικά που παίρνουν κομμάτια από τα δικαιώματα, από το μισθό, από τη σύνταξη, από την ασφάλιση και τις κατακτήσεις δηλαδή όλου του προηγούμενου διαστήματος, και την περνάνε στα χέρια των επιχειρηματικών ομήλων που θέλουν να βάλουν περισσότερο πιο βαθιά το χέρι στην εκμετάλλευση για να διευρύνουν την κερδοφορία τους. Και με αυτή την έννοια, επειδή σε λίγο καιρό, παρά το πανηγυρικό κλίμα που προσπάθησε προπαγανδιστικά να σηκώσει η κυβέρνηση, η ώρα του ταμείου έρχεται για το σύνολο, για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας, και θα καταλάβει ότι ο προσανατολισμός θα λάβει τέλος. Και με αυτή την έννοια θα αντιδράσει, γιατί οι νέες συνθήκες, καταστάσεις που ουσιαστικά έχουν ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν, προσβάλλουν σοβαρά ακόμα και το στοιχειώδες επίπεδο επιβίωσης συνολικά, είτε των αγροτών, είτε των απασχολούμενων, των επαγγελματιών και βέβαια στο σύνολο της εργατικής τάξης. Γιατί θέλει να συντρίψει το ανάχωμα, σε όλα αυτά, ποιος, πώς νομίζετε ότι μπορεί να μπει και να έτσι φρενάρει κάπως όλα αυτά που λέτε? Η πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει στο χέρι το συνδικαλιστικό κίνημα
το να φοβερήσει τους εργαζόμενους να κάτσουν στα αυγά τους, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά, και να ανεχθούν τους χειρότερους όρους διαβίωσης. Εμείς λέμε ότι δεν θα περάσει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Οι κομμουνιστές που πρωτοστατούν μέσα σε αυτό, στα σωματεία, στις συλλογικές οργανώσεις, στις λαϊκές οργανώσεις, στις φοιτητικές, θα κοιτάξουν να πάρουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής καταστολής και θα ακυρώσουν, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, όλες αυτές τις αξιώσεις του να κάτσει ο λαός φοβισμένος σε μια γωνιά και να παρατηρεί ουσιαστικά την διαιώνιση της εκμετάλλευσής του και το βάθεμα αυτής της δυσχέρειας, δηλαδή τη δυνατότητά του να επιβιώσει ακόμα και για τα βασικά, με πρόσβαση στα στοιχειώδη, δηλαδή, και σε σχέση με αυτά που έχουν σε σχέση με το εισόδημά τους, στις υπηρεσίες, στις κοινωνικές κτλ. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλές γιορτές εύχομαι. Χαιρετισμούς και Θεσσαλονίκη, στην όμορφη. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Να γεμίσουμε μπαταρίες, γιατί οι αγώνες είναι μεγάλοι και είναι μπροστά μας και πρέπει να ανταποκριθούμε. Δώστε μου και μία ευχή, έτσι, για την πολιτική αλλά και την κοινωνική κατάσταση, έτσι, για το 2020. Μία ευχή, και βέβαια με την δραστηριότητα τέτοια που να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή η παραγωγικότητα της εργασίας είναι τέτοια που θα μπορούσε ο ελληνικός λαός και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι λαοί να ζήσουν μια άλλη ζωή, μια παραδεισένια ζωή, με δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα σύγχρονα αγαθά, τις υπηρεσίες. Είναι θέμα το να βάλουν αυτούς τους όρους διεκδίκησης. Έχουν τη συντριπτική δύναμη, αυτή που την κρατάει δηλαδή ουσιαστικά μέχρι τώρα, είτε η καταστολή είτε η κυβερνητική προπαγάνδα, στο να μην δίνει, να μην έχει τη δυνατότητα προς το παρόν, έτσι, να βάλει τους δικούς της όρους ζωής, επιβίωσης, και θα μπορέσει να το κάνει στο προσεχές μέλλον, γιατί πραγματικά έχει την απόλυτα συντριπτική δύναμη απέναντι στους εκμεταλλευτές. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που θίγεται, και προφανώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την κάθε κυβέρνηση να προσπαθήσει να την κρατήσει στο περιθώριο, γιατί ακριβώς αν μπορέσει να βάλει τους δικούς της όρους, τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα και για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για τις κυβερνήσεις. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχετε, κύριε Στολτίδη. Σε όλους, να είστε καλά.